Βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ όμορφο σκάφος, στο My Eden, με τον κύριο Αντώνη Στελιάτο, στο 17ο East Med Yacht Show. Θα θέλαμε να μας πείτε λίγα λόγια για την δραστηριοποίησή σας. Όπως είπατε, βρισκόμαστε στο σκάφος Eden και στο 17ο East Med Yacht Show. Ξεκινήσαμε το East Med Yacht Show 17 χρόνια πριν, στο νησί του Πόρου. Και περνώντας τα χρόνια, αφού πέρασαν 15 χρόνια στον πόρο, από εδώ και 3 χρόνια κάνουμε την οργάνωση αυτή στη Μαρίνα Ζέα στον Πειραιά. Με την βοήθεια του Δημάρχου Γιάννη Μόραλη. Το φετινό σαλόνι το βρίσκουμε πάρα πολύ καλό, ίσως από τα καλύτερα που έχουν γίνει, λόγω της συμμετοχής 60 επαγγελματικών τουριστικών σκαφών με ελληνική σημαία και περίπου 50 εκθετών, που όλα τα περίπτερα έχουν σχέση με το θαλάσσιο τουρισμό και το γιώτι. Θεωρείτε ότι η φετινή οργάνωση διέφερε από τις προηγούμενες χρονιές? Θεωρείτε ότι έχει πάει καλύτερα, ότι υπήρχε μεγαλύτερη συμμετοχή? Μεγάλη συμμετοχή είχαμε και στα χρόνια του νησιού του Πόρου, αλλά μετά θα έλεγα είναι το καλύτερο της τελευταίας δεκαετίας αυτό εδώ που γίνεται φέτος στη Μαρίνα Ζέας. Λόγω του ότι ο ελληνικός τουρισμός έχει μεγάλη αύξηση, ο τουρισμός ο γενικός, ο ελληνικός, θα έλεγα, μεγάλη αύξηση, όπως είπα, και σιγά σιγά και το επαγγελματικό γιώτι, φέτος πιο πολύ, έχει μία αύξηση συναυλώσεις από 50% εξαρτωμένη από το είδος σκάφους. Ποια ήταν η αρχική ιδέα για να ξεκινήσετε να κάνετε αυτές τις εκδηλώσεις? Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Πυριοχτών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού απεφάσισε πριν από 17 χρόνια να βρούμε τρόπο να προβάλλουμε το προϊόν μας. Δηλαδή να προβάλλουμε τα επαγγελματικά σκάφη, τα ελληνικά νησιά, γιατί η Ελλάδα δεν είναι μόνο Μύκονος και Σαντορίνη, αλλά είναι νησιά απομακρυσμένα, όπως το Αγαθονήσι, η Γάβδος, το Καστελόριζο και βέβαια όλο το Ιόνιο, από όπου να ξεκινήσουμε, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο, νησιά τα οποία δεν πηγαίναν εύκολα με σκάφος λόγω των πολλών μιλίων, αλλά τα περισσότερα που πηγαίνουν μέσα στο Ισθμό. Και βρήκαμε τον τρόπο αυτό, 5 μέρες κάθε χρόνο, να μαζεύονται τα επαγγελματικά σκάφη, οι tour operators, οι brokers, οι ξένοι, για να βλέπουν και να θαυμάζουν τα ελληνικά σκάφη και παράλληλα να καταλαβαίνουν τι θα πει ελληνική φιλοξενία. Εσείς έχετε βρεθεί στην Κέρκυρα? Ναι, βέβαια έχω βρεθεί στην Κέρκυρα. Είναι από τα πολύ αραιότερα νησιά της Ελλάδος. Εξόλυτη καταγωγή μου είναι από το Ιόνιο, από τη Κεφαλονιά. Και δεν ξέρω ποιο να πω ότι είναι καλύτερο. Η Κεφαλονιά, η Ζάκυνθος, η Λευκάδα, η Κέρκυρα. Δεν ξέρω, δεν έχω αποφασίσει ακόμα. Γιατί... Αυτά νομίζω ότι είναι στην προτίμηση του καθενός. Το κάθε μέρος έχει τη δική του ομορφιά. Αμφίβολα. Δική του ομορφιά, δικά του ήθη έθιμα, δικό του κόσμο με νοοτροπία τοπική. Το ένα διαφέρει από το άλλο, γι' αυτό είναι η ομορφιά της Ελλάδος. Θεωρείτε ότι θα μπορούσαν να γίνουν αλλαγές σε αυτά τα νησιά για να προσελκύσουν και περισσότερο κόσμο και αν ναι, πώς θα μπορούσε να συμβεί αυτό κατά τη δική σας άποψη? Μα δεν υπάρχει να είναι. Τα ελληνικά νησιά είναι μοναδικά στον κόσμο. Δεν χρειάζεται. Σε θέμα υποδομών, τι αλλαγές θεωρείτε θα μπορούσαν έτσι, να βελτιώσουν την... Υποδομές θέλουμε μαρίνες. Που το Αιγαίο δεν έχει μαρίνες, αλλά νομίζω το Υπουργείο Τουρισμού βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην κατάσταση και στις σκέψεις τους να δημιουργηθούν μαρίνες στο Αιγαίο. Το Ιόνιο έχει τη μαρίνα της Κέρκυρας, Λευκάδας, τα Γουβιά στην Κέρκυρα, όπως ξέρετε. Πώς σας έχουν φανεί τα Γουβιά στην Κέρκυρα? Νομίζω ότι είναι από τις πολύ καλές μαρίνες και με πολύ αξιοπρεπή σέρβις, αξιοπρεπές σέρβις. Ποιος είναι ο σκοπός της εκδήλωσης αυτής τα επόμενα χρόνια, αν θέλετε? Πώς βλέπετε τα επόμενα χρόνια, ποιος είναι ο στόχος σας από τις επόμενες, τις επερχόμενες εκδηλώσεις? Να μεγαλώνουμε όσο μπορούμε το East Med Yacht Show, δηλαδή από τα 60 του χρόνου να έχουμε 150 σκάφη και από τα περίπτερα διπλάσιο αριθμό από φέτος. Αλλά δεν είναι μόνο η ποσότητα, είναι και η ποιότητα. Άρα βελτιώνουμε και την ποιότητα των σκαφών κάθε χρόνο, με εκπαιδεύσεις πληρωμάτων, με το σωστό maintenance των σκαφών και πιστεύουμε ότι αυτός είναι ο σκοπός μας για να βελτιωθεί το East Med Yacht Show.
Σε σχέση με άλλες χώρες, θεωρείτε ότι είμαστε σε ένα καλό επίπεδο σαν χώρα για να μπορέσουμε να αυξήσουμε. Βέβαια, έχουμε τόσα σημεία, τόσα μέρη. Ένα μικρό πράγμα που θεωρείτε ότι θα μπορούσε να βοηθήσει σε αυτό, στο να ανέβουμε κι άλλο, να ανέβει κι άλλο η χώρα μας στο συγκεκριμένο τομέα. Μα νομίζω ότι μια χώρα όπως η Ελλάδα, με 16.000 χιλιόμετρα το γραμμή, 5.000 διάκαυρα χωνησίδες, φιλοξενία που μόνο ο Έλληνας μπορεί να προσφέρει και σε όποιο πέλαγος και αν πλέεις, είτε Ιόνιο, είτε είναι Αιγαίο, είναι Καρπάθιο, είτε είναι Κρητικό, αναπνέεις αέρα πολιτισμού και ιστορίας μοναδικό παγκοσμίως, δεν χρειαζόμαστε τίποτα άλλο. Λίγο νοοτροπία μας να αλλάξει για το καλύτερο. Οπότε θεωρείτε ότι το να αναδείξουμε κι άλλο όλα αυτά που ήδη έχουμε είναι το κλειδί για να έχουμε πιο επιτυχημένες συμμετοχές χωρών από όλο τον κόσμο, ανθρώπους από όλο τον κόσμο που τους ενδιαφέρει. Για μένα μια στοχευμένη διαφήμιση, ένα στοχευμένο μάρκετινγκ για το θαλάσσιο τουρισμό που λείπει αρκετά χρόνια η στοχευμένη διαφήμιση του θαλασσίου τουρισμού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την φιλοξενία. Ευχόμαστε τα καλύτερα και για την επόμενη χρονιά. Και πιστεύουμε ότι τα νέα θα είναι αισιόδοξα και μεγαλύτερη η συμμετοχή του κόσμου και την χρονιά που θα έρθει. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ και να πω και επίσης, κλείνοντας, ότι η Κέρκυρα είναι ένα από τα ρότερα νησιά του κόσμου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.